Γεια χαρά φίλοι του Gamer.gr και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Game Poll. Βρισκόμαστε στα εγγένεια του νέου καταστήματος του InfoWorld, το οποίο βρίσκεται στη Λεωφόρο Βεϊκού 121 με 125 στο Γαλάτσι. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ για να κάνουμε την εξής ερώτηση. Αναβάθμιση gaming PC ή αγορά νέας κονσόλας. Πάμε να δούμε λοιπόν τι πιστεύουν οι gamers. Αναβάθμιση gaming PC ή αγορά νέας κονσόλας. Πια ένας που θα πάρει κονσόλα θέλει να παίξει παιχνίδια πιο πολύ. Ενώ με το PC μπορεί να κάνει κάτι επιπλέον παραπάνω. Δηλαδή να ασχοληθεί με το editing, YouTube, διάφορα άλλα προγράμματα και με παιχνίδια παράλληλα. Οπότε εσύ τι προτιμάς? Gaming PC. Πιστεύεις στην αναβάθμιση PC με την πρώτη ματιά? Αναβάθμιση gaming PC. Μαξάρουμε γραφικά. Να σου κάνω κι άλλη μια ερώτηση τώρα για να μπει στην κλήρωση για τις κάρτες γραφικών. Ποιο είναι το Far Cry το οποίο λαμβάνει η χώρα σε προϊστορική περίοδο? Το Far Cry 5. Όχι, it's okay, δεν πειράζει. Gaming PC. Γιατί πιστεύω ότι με το Gaming PC μπορείς να κάνεις περισσότερα modifications και να αναβαθμίσεις, να φτιάξεις ένα καλύτερο σύστημα από μια κονσόλα. Θα προτιμούσα αναβάθμιση. Γιατί? Γιατί βάζεις χέρι και είναι ωραίο. Πάμε τώρα και για μια δεύτερη ερώτηση για να μπει στην κλήρωση για μια κάρτα γραφικών πολύ τουμπανή. Ποιος είναι ο τελικός κακός του Street Fighter 2? Δεν ξέρω. 4K, 4K εκεί πέρα. Σίγουρα πιο πολλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε σε ένα gaming PC. Ποια παλιά strategy της Blizzard θα ξαναβγάλει σε digital μορφή στο GOG? Το Warcraft. Τέλεια. Έλα να πάρεις δώρο. Τι προτιμάς? Console. Και γιατί? Γιατί απλά το προτιμάει. Πες μου μία εταιρεία η οποία θα κατέβει για να κάνει παρουσίαση στην έκθεση Ε3 στο Λος Άντζελες φέτος. Θα σου πούμε όπου δεν θα κάνει. Πες που δεν θα κάνει. Sony. Το PC. Και θα συμφέρει πιο πολύ. Πες μου ποιο είναι το βασικό mode του Apex Legends. Squad με 3 άτομα. Μπράβο! Έλα να πάρεις ένα τώρα. Ένα από αυτά ή ένα από αυτά. Αυτά είναι ακουστικά, αυτά είναι powerbank. Ακουστικά. Γράψε το όνομά σου. Και δίπλα γράψε και το επίθετο και δίπλα γράψε τον αριθμό 1. Αναβάθμιση. Γιατί θα έχω καλύτερα FPS. Θα μπορώ να την αλλάζω. Και τώρα μια ερώτηση για να μπει σε μια κλήρωση για κάρτα γραφικών. Πώς λένε τον αυτόν που έχει γράψει τα βιβλία του The Witcher? Τα βιβλία του The Witcher, δεν το ξέρω. Αναβάθμιση gaming PC ή αγορά νέας κονσόλας? Θα αγοράσω ένα Xbox One. Ενώ η κονσόλα σε περιορίζει σε αυτά που έχει μέσα. Ενώ με το να πάρεις άλλα αντικείμενα μπορείς να, κάθε χρόνο να το εξελίσσεις τον υπολογιστή σου. Gaming PC. Γιατί έχεις την επιλογή να αναβαθμίσεις, να παίξεις, να επιλέξεις ανάλογα με τις ανάγκες του τι θες να αναβαθμίσεις. Πες μου μια εταιρεία που ξέρεις ότι θα κατέβει και θα έχει παρουσίαση στην Ε3 στο Λος Άντζελες φέτος. Στην Ε3, Παναγιώτη. Περισσότερο που βλέπω άτομα από φίλους παίρνουν πιο πολύ PC παρά κονσόλα. Κονσόλα θα, άμα έπαιρνα εγώ, θα περίμενα το PlayStation 5. Ποιος ποδοσφαιριστής αφαιρέθηκε από εξώφυλλο FIFA για λόγους βιασμού ή βασικά κατηγορίες βιασμού? Ρονάλντο. Έλα εδώ να πάρεις δωράκι. Αναβάθμιση gaming PC. Υπάρχουν πιο πολλά παιχνίδια από κονσόλες στο να παίξεις σε ένα PC. Και γενικώς ένα PC κάνει πιο πολλά πράγματα από μια κονσόλα. Ποιο παιχνίδι λογόκρινε φέτος η Sony επειδή λέει ότι είχε λίγο γυμνό μέσα? Έχει κυκλοφορήσει φέτος και συγκεκριμένα τώρα, πρόσφατα. Α, δεν ξέρω, δεν έχω δει. It's okay. Ήταν το Devil May Cry 5. Αγορά νέας κονσόλας, φυσικά. Γιατί πιστεύω ότι ο υπολογιστής κάποια στιγμή θα χαλάσει. Θα πρέπει να δώσω και άλλα λεφτά για να πάρω καινούριο. Ενώ με την κονσόλα πιστεύω θα καρθίσει για λίγο καιρό και η κονσόλα ξαναφτιάχνεται. Με την εγγύηση, βέβαια. Ενώ ο υπολογιστής είναι κάποια συστήματα, να το πω, που πρέπει να τα αγοράσεις για να τα ξαναφτιάξεις. Ποιος rapper έβγαλε κονσόλα με το δικό του όνομα? Δεν γνωρίζω. Αναβάθμιση gaming PC. Για το λόγο ότι μπορεί να ξανααναβαθμιστεί και δεν θα είναι μια στάνταρ αλλαγή προς καιρή. Gaming PC. Γιατί τα παιχνίδια που παίζω μόνο στο PC μπορεί να τα παίξεις. Στην κονσόλα δεν έχεις δυνατότητα να το κάνεις αυτό. Strategy, είμαι RPG, shoot 'em up. Πώς λέγεται το τελευταίο Call of Duty? Black Ops. Ποιο Black Ops? Black Ops Operation. Gaming PC. Και γιατί? Τι γιατί, όλα τα κάνεις από το PC. Ταινίες, παιχνίδια, βιβλία, μουσική, δεν την κάνω την κονσόλα. Έχεις παίξει Street Fighter παλιά? Είχα παίξει λίγο το 2. Θυμάσαι πως λένε τον τελικό κακό στο 2? Έλα, εκείνος ο στρατηγός είναι, μωρέ. Έλα, μπράβο, μπράβο. Εννοείται αναβάθμιση gaming PC. Γενικά προτιμώ τα PC από τις κονσόλες, γιατί είναι πάρα πολύ καλύτερα. Εντάξει, τώρα με τα exclusives βέβαια που έχουν κάνει τα PlayStation, εντάξει,
Δυσκολευόμαστε εμείς οι PC gamers, αλλά τι να κάνουμε. Γενικά το PC αξίζει πολύ καλύτερα, είναι πολύ πιο δυνατό σαν σύστημα και γενικά μόνο PC. Από ποια εταιρεία βγήκε ένας τυπάς τώρα και μίλησε και είπε ότι το 40% των gamers δεν χρησιμοποιούν καν το Steam? Μήπως ήταν από την Epic Games? Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, διάλεξε ένα δώρο. Έχουμε διάφορα ακουστικά σε διάφορα χρώματα ή powerbank. Ποιο θες? Αναβάθμιση gaming PC ή αγορά νέας κονσόλας? Αναβάθμιση gaming PC. Πώς λέγεται το βασικό mode του Apex Legends? Squads. Ωραία, και με πόσα άτομα παίζετε? Με τρία. Έλα να κερδίσει δωράκι. Έλα να διαλέξω ποιο θες. Για να μπει στην κλήρωση για κάρτα γραφικών, γράψε το όνομά σου, όνομα, επώνυμο, τον αριθμό 9 και το τηλέφωνό σου για να μπει και στην κλήρωση για τις κάρτες γραφικών. Προτιμάς αναβάθμιση gaming PC ή αγορά νέας κονσόλας? Αγορά νέας κονσόλας. Θα πω κονσόλας. Είμαι πιο πολύ console gamer, πιο πολύ για τα exclusive παίζω. Αυτό, και γενικά με το hardware δεν το έχω τόσο καλό, αλλά εντάξει, αυτό. Πες μου ένα άλλο VR πέρα από το PSVR. Το Oculus Rift. Έλα να πάρεις και εσύ δωράκι. Αυτό ήταν λοιπόν το Game Poly για σήμερα. Θέλαμε όμως να μας απαντήσετε και εσείς κάτω στα σχόλια. Τι προτιμάτε, αναβάθμιση του gaming PC σας ή αγορά μιας νέας κονσόλας? Και αν ναι, ποια κονσόλα είναι αυτή? Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, να πατήσετε subscribe για περισσότερα βίντεο στο κανάλι μας και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις, έτσι ώστε να είστε ανάμεσα στους πρώτους που θα δουν το βίντεο και να γράψετε first. Φιλάκια σε όλους!